Θα πάμε ξανά ανατολικά. Θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο, θα πάμε να συναντήσουμε εκεί τον Ορειβατικό Σύλλογο του Αγίου Νικολάου. Ένας εξαιρετικά δραστήριος Ορειβατικός Σύλλογος, περιπατητικός. Ένας σύλλογος που κάνει πολλές διαδρομές. Βλέπουμε ήδη και τον κύριο Ευδαίμονα εδώ μαζί μας. Πολλές διαδρομές, όμορφες διαδρομές, εναλλακτικές διαδρομές. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου. Σωστά. Αλλά έρχονται πάρα πολλοί από όλα τα μέρη της Κρήτης, από το Ηράκλειο, από τα Μάλια, από τη Σιτία, από την Ιεράπετρα και έχουμε πολλές γυναίκες κάθε Κυριακή. Βέβαια δεν το λέω έτσι. Είναι εντυπωσιακό ότι έχουμε εγγραμμένα πάνω από 200 μέλη και πάνω από 50% είναι γυναίκες. Και έτσι δεν ήταν... ξέρω τι βρίσκουν σε εμάς το ωραίο μας πρόγραμμα. Και έτσι ήταν όταν ξεκινήσατε κιόλας, πριν από 11-12 χρόνια με πολλές γυναίκες, σωστά. Έτσι. Κάποιες αλλοδαπές, οι οποίες ήταν παντρεμένες εδώ, βγαίνανε σαν παρέα, 2-3 παρέες, στις γύρω περιοχές. Κάποια στιγμή μπήκανε και ντόπιοι άντρες και σκεφτήκανε ότι είναι καιρός να φτιάξουμε έναν σύλλογο. Mm-hmm. Έτσι γεννήθηκε ο Σύλλογος Αγίου Νικολάου. Με λίγες παρέες, οι οποίες γίνανε πολλές αυτή τη στιγμή. Κάθε Κυριακή μαζί μας είναι από 30 μέχρι 60 άτομα. Mm-hmm. Έχουμε και δική μας σελίδα στο Facebook, η οποία έχει 3.700 μέλη. Mm-hmm. Άρα μας παρακολουθεί πολλοί κόσμος και μας τηλεφωνάνε συχνά από διάφορα μέρη της Κρήτης πώς θα γίνει να έρθουν και αυτοί. Mm-hmm. Έρχονται από μακριά. Εάν τυχόν πάμε εμείς, ας πούμε, προς τις Μοίρες, Μυριανοί, έρχονται και μας βρίσκουν να περπατήσουν μαζί μας. Εσείς είναι εντυπωσιακό. Ναι, πραγματικά. Είστε ένας σύλλογος που δεν μένει, δεν είναι στεγανά, δηλαδή πάμε μόνο στο Λασίθι. Είστε ένας σύλλογος που είστε παντού, κυριολεκτικά παντού. Δυσκολευόμαστε με τον ομό Χανίων, διότι είναι μακριά. Είναι 3 ώρες με το λεωφορείο, πρέπει να φύγουμε 5-6 ώρες το πρωί και είναι δύσκολο και θα γυρίσουμε αργά το βράδυ. Αλλά η βάση μας σίγουρα είναι εδώ στο Λασίθι, στο γεωπάρκο της Σιτίας, γύρω από την Ιεράπετρα, εδώ πάνω στο Οροπέδιο και στο Μεραμπέλο. Αλλά σίγουρα έχουμε και διαδρομές γύρω από το Ηράκλειο, Στρούμπουλας, ο Καρτερός, Κασταμονίτσα που ανεβήκαμε προημερών πάνω στο Οροπέδιο. Πάμε και κάνουμε και κάθε καλοκαίρι σχεδόν την ποταμοδιάσχυση του Κουρταλιώτη. Ξεκινάμε από ψηλά και καταλήγουμε κάτω στην παραλία της Πρέβελης. Πάμε και στις παραλίες. Μια πολύ όμορφη, ωραία διαδρομή είναι από τον Άγιο Παύλο μέχρι, περνάμε 17 παραλίες, μεταξύ αυτών περνούμε και από την Τριόπετρα, την εντυπωσιακή Τριόπετρα και καταλήγουμε πάλι στην Πρέβελη. 17 παραλίες, οι πιο πολλές ερημικές. Πανέμορφες. Μια από τις πρόσφατες διαδρομές ήταν αυτό που μας είπατε, Κασταμονίτσα Οροπέδιο, έτσι. Διαδρομή έτσι αιώνων, μετράει πολλούς αιώνες. Είναι μια μινωική στράτα που πριν περίπου 100 και πάνω χρόνια ονομάστηκε Βασιλική στράτα, δηλαδή ανεβαίνανε από την Μεσαρά, από το Ηράκλειο, οι άνθρωποι πάνω στο Οροπέδιο για να κάνουν το εμπόριο και διάφορες άλλες δουλειές. Mm-hmm. Στην αρχή εκεί στην Κασταμονίτσα υπάρχει ο τείχος. Ο τείχος είναι ένα ρωμαϊκό υδραγωγείο, ήταν με ένα καταπότη που κατέβαζε το νερό στη γύρω περιοχή. Ανεβαίνοντας η στράτα αυτή είναι καλοδιατρημένη σε αρκετά σημεία και είναι σχετικά εύκολη να την περπατήσουν όλοι. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος πρέπει να αφήσει αυτά τα άτομα κάτω στην Κασταμονίτσα με αυτοκίνητο και να πάει μετά από την άλλη μεριά πάνω στο Λασίθι να τους παραλάβει. Εκτός και αν θέλουν να ανέβουν και να κατέβουν πάλι κάτω. Ναι. Πολύ όμορφη διαδρομή. Αλλά ήθελα να σταθώ σε αυτό που λέτε τώρα σχετικά με τα μονοπάτια. Ευτυχώς που υπάρχουν οι ορειβατικοί σύλλογοι, οι περιπατητικοί σύλλογοι, οι φυσιολατρικοί σύλλογοι και διατηρούνται αυτά τα μονοπάτια, γιατί έτσι, σε άλλη περίπτωση πραγματικά θα προσπαθούσε κανείς να ανέβει σε αυτές τις περιοχές, να περπατήσει σε αυτές τις περιοχές και θα χάνονταν. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Εμείς οι σύλλογοι, υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι στην Κρήτη, αυτοί που είμαστε οι πιο δραστήριοι μας ακούν και οι Δήμοι. Και τώρα αυτές τις μέρες είμαστε σε διάφορες συναντήσεις με τον Δήμο, τον καινούριο Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, για να καθαρίσουμε αυτές τις παλιές διαδρομές. Από τα αγκάθια, τους θάμνους, να την περιποιηθούμε, να βάλουμε τα μπέλες, ώστε να μπορούν όλοι να περπατάνε, να υπάρχουν τα μπέλες να οδηγούνται από μόνοι τους, να κάνουν αυτές τις διαδρομές. Είναι πολύ σημαντική η σήμανση, πάρα πολύ σημαντική η σήμανση. Και έχουν τυπωθεί αρκετά έντυπα. Έχουν τυπωθεί αρκετά έντυπα. Το γεωπάρκο της Ιππίας, το γεωπάρκο του Ψιλολίτη. Μπορεί να βρείτε παντού έντυπα για να σας βοηθήσουν σε αυτές τις διαδρομές. Μιας και το αναφέρετε, θα κάνω και εγώ τα παραπονά μου τώρα. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε. Το Κουναβιανό Φαράγγι, το οποίο είναι ένας προορισμός για πολύ κόσμο. Χρειάζεται παρεμβάση στη διαδρομή. Έχουν πέσει πολλά δέντρα, έχουν πέσει διάφορα. Χρειάζεται παρεμβάση, γιατί δεν μπορείς να το περάσεις όλο τώρα από πάνω μέχρι κάτω. Έτσι. Πολύ σωστή είναι η κίνηση στη Σαμαριά, η οποία έχουν βάλει και εισιτήριο, όπως έγινε και στο Ρίχτη. Βάζουν ένα μικρό αντίτιμο ώστε να μπορούν οι του Δήμου να καθαρίζουν το μονοπάτι αυτό. Πολύ σωστά θα το κάνουν και στον Καρτερό, γιατί όχι. Βέβαια. Μία τελευταία ερώτηση. Πόσες διαδρομές κάνετε σε ετήσια βάση το χρόνο και πώς μπορώ εγώ που δεν είμαι επισήμως μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου να συμμετάσχω σε μία εξόρμηση? Κάνουμε γύρω στους 50. Πέρυσι κάναμε 51 διαδρομές. Τις ανακοινώνουμε μέσω της σελίδας μας στο Facebook, αλλά και με προσωπικό email στέλνουμε σε όλα τα μέλη μας και τους ανακοινώνουμε από τη Δευτέρα που θα πάμε την επόμενη Κυριακή. Βέβαια, πριν μπει ο νέος μήνας, μάλλον τις τελευταίες μέρες του προηγούμενου, βγάζουμε το πρόγραμμα του επόμενου μήνα. Οπότε λίγο πολύ αυτοί που ενδιαφέρονται γνωρίζουν ήδη τον Φεβρουάριο πού θα περπατήσουμε, την επόμενη Κυριακή. Πού θα βρεθούμε να ξεκινήσουμε η αφετηρία μας, αν θα πάμε με λεωφορείο ή με δικά μας αυτοκίνητα, αν είναι η κοντινή η διαδρομή, πόση ώρα θα είναι αυτή η διαδρομή, τι βαθμό δυσκολίας. Υπάρχουν τα τηλεφωνόμα μας, του Προέδρου, του Αρχηγού, να τηλεφωνήσουν και να μάθουν περισσότερα περί αυτού. Και αυτή την Κυριακή πού θα πάτε? Αυτή την Κυριακή θα περπατήσουμε στην περιοχή μας, θα ξεκινήσουμε από το Φραρό, κοντά στη Νεάπολη και θα ανέβουμε στην κουφή πέτρα του μοναστήρι, μετά κατέβουμε στις Βρύσες και μετά στις Λίμνες. Μαζί μας ήταν και ο Ποζικορικός Ηρακλείου. Σύμπραξη. Θα περπατήσουμε μαζί, ναι, και θα καταλήξουμε σε ταβέρνα όπου θα κόψουμε τις πρωτοχρονιάτικες πίτες μας. Τέλεια. Ωραία, μιας και σας έχουμε εδώ, τώρα θέλω να μου πείτε και την πιο αγαπημένη σας διαδρομή στην Κρήτη. Την πιο αγαπημένη σας. Υπάρχουν προσωπικά οι 17 παραλίες, όπως είπα, και η πεταμοδιάσκηση του Κουτάλιου. Υπάρχουν τόσες πολλές, τόσες όμορφες διαδρομές. Ό,τι θέλετε. Κορυφή. Απλά σε ένα βουνό να ανέβουμε. Ευχαρίστως. Φαράγγια, που είναι πιο πολύ για το καλοκαίρι, που είναι σκιερά. Παραλίες θα πάμε. Ό,τι θέλετε. Προσπαθούμε να μην κάνουμε κάθε χρόνο τις ίδιες. Ανά δύο, ανά τρία χρόνια. Αυτή που κάνουμε τώρα προημερών της Κασταμονής είχαμε να την κάνουμε 6-7 χρόνια. Είναι θέμα και αρχηγού, να βρεθεί ο σωστός αρχηγός που γνωρίζει αυτή τη διαδρομή καλά, για να μας οδηγήσει με ασφάλεια. Πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλούς περιπάτους, καλές διαδρομές. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.